Ναι, Νίκη, να ξεκινήσουμε με το Πολυτεχνείο. Εδώ που βρισκόμαστε επικρατεί ηρεμία. Όπως μπορείτε να δείτε, είναι ισχυρές οι αστυνομικές δυνάμεις που είναι περιμετρικά του Πολυτεχνείου, έχουν αναπτυχθεί. Πριν από λίγο, μάλιστα, είχαμε και τουλάχιστον 10 προσαγωγές περιμετρικά των εξαρχείων. Οι προσαγωγές τώρα, όλη την ημέρα και μέχρι αυτή την ώρα που μιλάμε, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, είναι περισσότερες από 100. Τα 7 μέλη του ΚΚΕ που προσήχθησαν στα επεισόδια στην Πανεπιστημίου, πρέπει να σου πω ότι έχουν αφαιθεί ελεύθεροι. Ενώ σήμερα είναι αρκετά τα σημεία που είχαμε ένταση. Εκτός από την Πανεπιστημίου, είχαμε ένταση επίσης στο σταθμό Λαρίσης, γύρω από το Άλσος και Σαριανής, όπου κατέληξε πορεία αντιεξουσιαστών, αλλά και στα Σεπόλια. Τώρα, να σου πω ότι το σύμβολο της ημέρας, η αιματοβαμμένη σημαία του Πολυτεχνείου, μεταφέρθηκε από φοιτητές του ΣΠΑΣΠ στο μνημείο του Παύλου Φίσα στο Κερατσίνη. Η μετέρα του Μάγδα Φίσα φίλησε είναι οι εικόνες που βλέπουμε, σημαία και μαζί με την κυρία Φίσα μπροστά ακριβώς στο μνημείο για το δολοφονημένο Παύλο Φίσα. Μάλιστα, και τους ακούμε ότι μαζί με τη μητέρα του Παύλου Φίσα, τη Μάγδα Φίσα, φωνάζουν συνθήματα. Τώρα, σχετικά με τα επεισόδια που είχαμε στο κέντρο, έχει βγει ανακοίνωση από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στην οποία ούτε λίγο ούτε πολύ αναφέρεται ότι οι αστυνομικοί έκαναν τη δουλειά τους και διέλυσαν μια συγκέντρωση των 1.500 ατόμων, αφού πρώτα είχαν προσπαθήσει με διαπραγματεύσεις να τους κάνουν να αποχωρήσουν, Νίκη.